Ανδριάνα μου, Τάνια μου, πηγαίνετε τώρα μπροστά στους κριτές. Πάμε, πάμε, Χριστά. Λάκη μου, ξεκινάς εσύ. Θα ξεκινήσω με σένα. Έχεις φέρει πραγματικά μερικές φορές πολύ ωραία πράγματα, άλλες φορές μέτρια και άλλες φορές αδιάφορα, αλλά είναι μέσα στο φάσμα της ζωής. Όμως ο τρόπος που τα εξηγείς, εγώ περιμένω πάντα να τον ακούσω, γιατί κουνάς τα μάτια, τα αυτιά, τα χέρια, τα όλα. Λέω, Θεέ μου, μην κάνει μπότοξ και χάσει την έκφρασή της για μέρα. Έχεις όμως μερικές φορές πει για πράγματα, έχεις δικαιολογήσει πράγματα που δεν δικαιολογούνται στο look. Και άλλες φορές που είναι κάποια πιο σημαντικά, δεν τα κατέχεις και δεν τα αξιολογείς. Εσύ έχεις το κόμιξ στοιχείο επάνω σου, το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Προχτές ήμουν σε μία εκδήλωση και είδα ότι οι περισσότερες γυναίκες ντύνονται σαν και σένα, που μερικές φορές θεωρούμε ότι είναι υπερφορτωμένο. Εσύ δεν καταπιέζεσαι για να φτιάξεις πράγματα. Το κάνεις και το γλεντάς. Εντελώς. Φυσικά, εμείς εδώ έχουμε δύο κοπέλες, μιας και είστε προτινόμενες, η οποία η μία έχει το θέμα της βελτίωσης, του να δείξει έξω ότι κοιτάξτε, εγώ ήρθα έτσι, ακούω τι λένε, βελτιώνομαι και κάνω αυτό. Άλλες φορές όμως το τραβάει περισσότερο και τις αποσυντονίζει. Mm-hmm. Δεν είναι κάποιος να την ακολουθήσει, γιατί σου λέει τώρα καλά, τι κάνει. Τη μία κάνει αυτό, την άλλη κάνει εκείνο. Τη μία βάζει δύο top, το ένα πάνω στο άλλο. Πήγαμε να βρούμε τα top, να τα βάλουμε. Ξαφνικά δεν βάζει κανένα. Κόβει τα μπλουζάκια, κάνει εκείνο το άλλο. Ενώ εσύ λες, καλά, εγώ έχω τα τσαντάκια μου, έχω τα σκουλαρίκια μου, έχω τις φραμπαλάδες μου. Θέλετε να δείτε κι άλλους. Κι εγώ ξέρεις τι λέω. Ναι, θέλω να δω κι άλλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε θα σώσω εσένα. Ευχαριστώ. Εύελιν. Τάνια μου, πόσο άτυχη να είσαι σε αυτήν τη θέση την πρώτη εβδομάδα σε αυτό το διαγωνισμό που κανονικά θα έπρεπε να έχεις ασυλία. Θα έπρεπε να απολαμβάνεις την πρώτη σου εβδομάδα σαν να είναι μια προετοιμασία. Και όχι να είσαι σε αυτή τη θέση, σε καμία περίπτωση. Να σου δοθεί ευκαιρία να γνωρίσεις τα κορίτσια. Να σου δοθεί ευκαιρία να πάρεις το χρόνο σου, γιατί έχω μάθει ότι έχεις δυσκολευτεί πάρα πολύ με ένα οικογενειακό σου θέμα. Και θαυμάζω πάρα πολύ το γεγονός ότι έρχεσαι χαμογελαστή κάθε μέρα εδώ και τα αντιμετωπίζεις όλα με ένα χιούμορ που δεν ξέρω αν όλοι οι άνθρωποι θα είχαν αυτή τη δύναμη για να το κάνουν αυτό με την κατάσταση που έχεις να αντιμετωπίσεις και πού βρίσκεις και τη διάθεση να ντυθείς κιόλας. Ανδριάνα μου, είσαι τόσο καιρό εδώ και έλεγες ότι αυτό όλο το παρακολουθούσες από το σπίτι και ήσουν φαν της εκπομπής. Μερικές φορές νιώθω ότι ακόμα το παρακολουθείς από το σπίτι, σαν φαν της εκπομπής. Βάζεις κάποιες βαθμολογίες οι οποίες δεν ξέρεις ότι αν μπορεί να κοστίσουν σε σένα την ίδια. Βάζεις πολύ ψηλές βαθμολογίες, σαν να είσαι πραγματικά στο σπίτι και δεν καταλαβαίνεις τη δύναμη αυτής της βαθμολογίας. Και μπορεί αυτές οι βαθμολογίες να σε έχουν φέρει αυτή τη στιγμή εδώ μπροστά μας. Νιώθω μερικές φορές ότι δεν θέλεις να φύγεις από τον καναπέ του σπιτιού σου, να κάνεις μετάβαση εδώ, στιλιστικά, και να δείξεις πραγματικά αυτό που έχεις δείξει κάποιες φορές και κάποιες φορές όχι. Το κορίτσι που θα σώσω, το κορίτσι που πρέπει να πάρει σοβαρά τη συμμετοχή του στο My Style Rocks, υπόψη του, είναι... Ανδριάνα, θα σώσω εσένα. Άρα, Στέλιο μου, εσύ είσαι στην πιο άβολη θέση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Τάνια και Ανδριάνα, Ανδριάνα και Τάνια. Η μία είναι
επιπόλαιοι και οι άλλοι είναι άτυχοι. Γι' αυτό βρίσκεστε εδώ σήμερα οι δύο. Δηλαδή, η Τάνια, είσαι άτυχη που είσαι εδώ σήμερα, διότι θεωρώ ότι αν είχες την ασυλία θα έπαιρνε λίγο χρόνο, θα ζεσθενώσουν και δεν θα ήσουν καν προτινόμενοι, επειδή σε ξέρω από το παρελθόν, είσαι η χαρά του πλατό. Είμαι σίγουρος ότι επειδή έχεις πάρα πολύ έντονο στυλ, είσαι η Φορτόγκα, είσαι Λούσου, είσαι μια γυναίκα που έχει προσωπικότητα σε αυτό που φοράει. Ό,τι και να βάλεις πάνω σου, το κάνεις δικό σου. Είμαι σίγουρος ότι αν είχες μια εβδομάδα και οι συμπαίκτηρες σου θα σε αγκαλιάζανε και θα σε καταλαβαίναν περισσότερο και εσύ θα έκτιζες περισσότερο και θα άφηνες και στο φετινό κύκλο το αποτύπωμά σου κανονικά, όπως τον άφησες και τότε. Έπρεπε να είσαι πιο προετοιμασμένη. Και Ανδριάννα, τι να σου πω, κοπέλα μου, εσένα. Να πω ότι αυτό που σου είπε και πριν η Εύελιν, δηλαδή με τις βαθμολογίες σου, είμαι σίγουρος ότι διαμόρφωσε ένα αποτέλεσμα που μπορεί να μην ήσουν εδώ. Ξέρω ότι θέλεις πάρα πολύ να είσαι εδώ. Όμως, απλά το ξέρω. Απλά το λες και απλά το εκφράζεις. Δεν το δείχνεις στα σύνολά σου. Δηλαδή, αυτή την επιθυμία δεν τη βλέπουμε. Έχεις κερδίσει κάποια μέρα? Όχι. Αλλά έχω βγει η δεύτερη ή η τρίτη, αλλά δεν έχω κερδίσει καμία μέρα. Εσένα αυτό δεν σε προβληματίζει? Σίγουρα με προβληματίζει, αλλά ακόμα και δεύτερη όταν με βλέπω ή τρίτη, παίρνω μια ανάσα και λέω ότι κάπως σήμερα, κάπως το φέραμε και ήταν κάτι ωραίο και αξιοπρεπές. Ήρθες εδώ για να είσαι δεύτερη? Όχι. Πώς βλέπεις την θέση σου εδώ? Μπορείς να τα καταφέρεις? Ναι, μπορώ. Εσύ, Τάνια? Εγώ μπορώ ούτως ή άλλως, γιατί ξέρω τον εαυτό μου, ξέρω τα πράγματα που έχω, ξέρω την επιθυμία, την αγάπη. Φαίνεται άλλωστε που είμαι ξανά εδώ. Η αλήθεια είναι ότι δίνεις πόνο. Και βλέπω ότι το κάθε σου look πραγματικά το απολαμβάνεις, είναι χτισμένο με λεπτομέρεια, άσχετα αν δεν μου αρέσουν προσωπικά. Τα περισσότερα, όπως και τότε δεν μου άρεσαν, βλέπω μια προσωπικότητα μέσα στα ρούχα που φοράς, μια συνέπεια. Και υπάρχει ένας παράγοντας ακόμα που με προβληματίζει, το οποίο βέβαια δεν μπορώ να το αποδείξω, δεν μπορώ να το θέσω στο τραπέζι. Πιστεύω ότι θα ήταν ένα άλλο κορίτσι εδώ μπροστά, αν τα πράγματα γινόντουσαν νομότυπα, σε εισαγωγικά. Τάνια μου, είναι η τρίτη σου φορά εδώ. Για να είναι, σημαίνει, το θέλεις πολύ. Δεν το συζητώ. Για να έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία και να έχεις έρθει και να έχεις και αυτές τις περιπέτειες τις οικογενειακές και να είσαι εδώ, σημαίνει ότι το θέλεις πάρα πολύ. Δυστυχώς, Τάνια, δεν μπορώ να στερήσω στην Ανδριάννα μία ευκαιρία να παραμείνει στο παιχνίδι. Στεναχωριέσαι. Ανδριάννα, μπορείς να επιστρέψεις τη θέση σου. Τάνια μου, λυπάμαι πάρα πολύ. Τάνια μου, έλα εδώ. Δεν ξέρω τώρα πόσο εύκολο είναι να πας να χαιρετήσεις τα κορίτσια. Με εγώ, την τουρτά. Πριν τα χαιρετήσω όμως, θέλω να σου πω. Είναι τρίτη φορά για εμένα εδώ στην παρουσίαση του My Style Rocks. Αλλά είναι η πρώτη φορά που ένα κορίτσι το γνωρίζω τόσο λίγο και λυπάμαι που φεύγει τόσο πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι είχε γίνει την προηγούμενη φορά και ξαναήρθες, αλλά πολύ θα ευχόμουν να ξαναγίνει και αυτή. Αυτό θέλω να σου πω εγώ και μπορείς να χαιρετήσεις τα κορίτσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
στεναχωριέσαι. Κατάλαβα γιατί έκλαιγες πριν. Το κατάλαβα. Όχι, να μην κλαις, τι κλαις, μην κλαις. Μην ανησυχείς καθόλου. Αχ, μην κλαις, σε παρακαλώ. Ούτως ή άλλως είπα και τη μανούλα μου. Θα πάω τώρα να είμαι από πάνω, κατάλαβες. Δεν πειράζει. Μην κλαις, σε παρακαλώ. Ταξίζεις. Ναι, μην κλαις. Ήταν άδικο το σημερινό. Ήταν άδικο. Ήταν άδικο. Μπορώ να χαιρετήσω και τους κριτές, Εννοείται ότι θα χαιρετήσω. Θα έχω αδυναμία. Μείνε εκεί. Μείνε εκεί, γιατί πού να πας με όλο αυτό. Πού να πάω. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν πειράζει, κύριε Στέλιο μου. Ήσουν άτι. Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Βέβαια. Εννοείται. Τι πλάσμα μαγικό είσαι. Μπράβο σου, Γιόλα. Μπράβο σου. Σε θαύμαζα από το Instagram, σε θαύμαζα και από κοντά. Ψυχή μου. Να κάνεις όλα τα καλά. Να κάνεις όλα τα καλά που έχει αυτή η ψυχή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι υπέροχη. Υπέροχη. Κάνε αυτά που προορίζεσαι να κάνεις. Εννοείται. Κάνε αυτά. Ασχολήσουμε αυτά γιατί τα κάνεις πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, αγαπημένη μου. Να χαίρεσαι την ωραία σου προσωπικότητα, τις ωραίες σου τσάντες, την τρέλα σου. Ευχαριστώ. Ο κόσμος είναι πολύ πιο μεγάλος από ότι είναι αυτό το μικρό πλατό για σένα. Ευχαριστώ. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι υπέροχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Τάνια. Γεια σας. Έλα, Τάνια μου εδώ. Ναι. Περίμενε, έλα, γιατί είναι και λίγο Mission Impossible. Είναι και λίγο. Έλα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά με την οικογένειά σου για όλα αυτά τα πράγματα που έχεις να φροντίσεις και τα οποία είναι τόσο πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε φιλώ και ελπίζω να σε ξαναδώ. Κι εγώ. Αχ, είμαι πάρα πολύ αλήθεια. Είσαι εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ ψυχούλα. Να είσαι καλά. Συγχωρείς. Τάνια, πας Ντουμπάι. Φεύγω για Ντουμπάι. Μπάι μόνο μου, μπάι. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στην Τάνια Κοφινιώτη. Από εδώ ή από εκεί, διάλεξε όπου θέλεις. Από εδώ. Από όπου θέλεις εσύ, Τάνια. Δικό στο πλατό. Η Τάνια έφυγε. Ελπίζω η Μπή να γίνει γρήγορα καλά και να ξαναγυρίσει κοντά μας. Εμείς πρέπει να σας αφήσουμε με τα κορίτσια μας να είναι με μία θέση εκεί κενή. Θα αναπληρωθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βεβαίως να ευχηθώ και βίων ανθόσπαρτων, αν αυτό θέλει, στο Λάκι μου, που αγαπώ τόσο πολύ, στην Εβελίν μου. Στέλιο, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ναι, να τον δω. Και στα δικά σου, Κατερίνα. Και στα δικά σου, Στέλιο μου. Και φυσικά και στα δικά σας, οι ανήπανδροι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πιο πολύ, εσάς από οποιονδήποτε άλλο. Γεια!